Λάκι μου, θα κάνω ένα οδηγητικό για σένα. Ναι, θα κάνω ένα οδηγητικό για σένα σήμερα. Ναι. Θα κάνω ένα βίντεο. Κάνω τώρα ένα βίντεο. Θα σας μιλήσω τώρα για το πώς η σχέση μου με τον Λάκη νιώθω και πιστεύω πως με έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο. Γεια σας, είμαι η Θεκλά Πετρίδου, ψυχολόγος, συγγραφέας, YouTuber, νομίζω είμαι ψυχοεκπαιδεύτρια. Και αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Αν είστε περαστικοί, δείτε το και αν σας αρέσει πατήστε το κουμπί για εγγραφή και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και όσοι φίλοι βλέπετε καθημερινά τα βίντεό μας, να σας υπενθυμίσω εφόσον τα βλέπετε και σας αρέσουν να πατάτε like. Λοιπόν, κάτω από ένα πρόσφατο βίντεο διάβασα ένα σχόλιο ότι ο Λάκη είναι πολύ τυχερός. Έγραψε μια φίλη, ο Λάκη είναι πολύ τυχερός γιατί είναι κοντά στην πηγή. Και εννοούσε, φαντάζομαι, την πηγή της ψυχοεκπαίδευσης, εμένα εννοούσε. Και το διάβασα και λέω, για ένα λεπτό. Δεν είναι ο Λάκη που είναι τυχερός. Εγώ είμαι που είμαι τυχερή. Και το σκεφτόμουν τώρα, πώς τα τελευταία 2 χρόνια που είναι ο Λάκης στη ζωή μου, είχαμε και ένα διάστημα 6 μηνών που ήμουνα στην Κρήτη και ήταν με την Ελπίδα, 1,5 χρόνο σύνολο, ότι η σχέση μου μαζί του, η σχέση μου με αυτό το καταπληκτικό σκυλάκι, καταπληκτικούλι, ναι, είναι ένα σκυλάκι το οποίο γράφει στο διαβατήριό του ότι έχει γεννηθεί την 1η Φεβρουαρίου 2021. Δεν ξέρουμε αν όντως γεννήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2021. Έτσι γράφει στο βιβλιάριό του. Τον υιοθετήσαμε το Λάκη όταν ήταν 2 μηνών. Τον φέραμε 30 Μαρτίου 2021. Τον έφερε Κυριακή στο σπίτι. Και εδώ στο κανάλι μας, στο playlist με το όνομα #Λάκη, υπάρχουν όλα τα βίντεο που έχουμε τραβήξει με το Λάκη και τα έχουμε ανεβάσει στο κανάλι. Και υπάρχει και το πρώτο βίντεο που έκανα live εδώ στο κανάλι για να σας δείξω το νέο μέλος της οικογένειάς μας. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι σκεπτόμενοι του πώς έχει αλλάξει η ζωή μου, πώς έχουν αλλάξει τα συναισθήματα, δηλαδή πόση περισσότερη συναισθηματική ισορροπία έχω έχοντας το Λάκη στη ζωή μου και πώς μαζί έχουμε μπει σε μία διαδικασία στην οποία νομίζω ωριμάζουμε και οι δύο, είναι σημαντικό να σας τα πω σε ένα βίντεο οδηγητικό. Μεγάλωσα έχοντας μία παράξενη σχέση με τα ζώα. Η μαμά μου λέει ότι όταν ήταν μικρή κοιμόταν με τις γάτες. Ότι ήταν στο χωριό, στο σπίτι που κοιμόταν, στο κρεβάτι που κοιμόταν, είχε και γάτες στο κρεβάτι της. Και αυτό το ξέρω γιατί η μαμά μου είχε 3 εγκυμοσύνες οι οποίες κατέληξαν σε αποβολή, φυσική αποβολή, μετά που έκανε τον αδερφό μου όταν ήμουν εγώ 8, 9 και 12 ετών. Και σε κάποια φάση είχε κάνει κάποια ανάλυση, τις είχε κάνει κάποιες εξετάσεις ο γιατρός για να βρουν ποιος μπορεί να ήταν τυχόν ο λόγος για τον οποίο είχα συμβεί αποβολές και βρήκε ο γιατρός ότι είχε αντισώματα στην τοξοπλάσμωση. Η τοξοπλάσμωση, αν καταλαβαίνω καλά και αν κάποιος γιατρός που γνωρίζει παρακολουθεί το βίντεο παρακαλώ να σχολιάσει, είναι μία ασθένεια που μεταδίδεται από τον άνθρωπο στο γάτο. Η μαμά μου είχε αντισώματα στην τοξοπλάσμωση, δεν είχε τοξοπλάσμωση αυτή καθ' αυτή και αποδόθηκε ότι ίσως οι αποβολές αυτές να είχαν σχέση με αυτό. Όμως η ίδια είπε ότι εγώ δεν έχω σχέσεις με γάτους τώρα, ως ενήλικας δεν χαϊδεύω γάτους, δεν έχω γάτους, δεν κοιμάμαι με τους γάτους, δεν κάθομαι με τους γάτους.
όταν ήμουν μικρή κοιμόμουν με τους γάτους. Έτσι έμαθα εγώ ότι η μαμά μου κοιμόταν με τους γάτους. Όμως στο σπίτι που μεγάλωσα εγώ, ταΐζαμε τα δέσποτα. Δηλαδή και μέχρι τώρα οι γονείς μου έχουν ένα χώρο στο σπίτι τους, στην αυλή τους, που βάζουν φαγητά για να τρώνε τα δέσποτα, αλλά δεν αφήναμε τα δέσποτα ή οποιοδήποτε ζώο μέσα στο σπίτι για σκοπούς καθαριότητας. Η μαμά μου έχει OCD, έχει ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή με την καθαριότητα κυρίως, και έτσι μεγαλώσαμε χωρίς να είμαστε σε επαφή με ζώα. Και θυμάμαι μεγαλώνοντας ότι είχα φόβο για τα ζώα και ειδικά για τα σκυλιά, που αυτός ο φόβος ήταν συνδεδεμένος με όλους τους μύθους για το λύκο. Υπάρχει μια ηλικία που τα παιδιά φοβούνται τους λύκους. Νομίζω ένας προαιώνιος φόβος, ο οποίος υπάρχει και ίσως και μέσα στον DNA μας, ίσως το συλλογικό ασυνείδητο, γιατί η λύκη, η πρόγονη των σκύλων, μπορούσε να ήταν επικίνδυνη για τον άνθρωπο, να αποτελούν κίνδυνο για τον άνθρωπο. Όμως οι σκύλοι που έχουμε σήμερα, που είναι απόγονοι των λύκων, όπως λέγεται ότι και εμείς είμαστε απόγονοι των πιθήκων, δεν είναι επικίνδυνοι οι σκύλοι. Δεν είναι επικίνδυνοι σκύλοι όταν μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο διδάσκονται από τους ανθρώπους την αγάπη, την ασφάλεια και το σεβασμό. Έχω τη γνώμη ότι κάποια σκυλιά τα οποία μπορεί να γίνονται επιθετικά γίνονται λόγω της εκπαίδευσης που δέχονται, η οποία είναι επίτηδες εκπαίδευση για να βγάλει στην επιφάνεια τα άγρια τους ένστικτα και να τα καταστήσει επικίνδυνα. Και αυτά τα σκυλιά συνήθως ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες, αλυσοδεμένα, και βρίσκονται σε μάντρες αυτοκινήτων, βρίσκονται σε χώρους που φυλάσσουν αυτούς τους χώρους τα σκυλιά. Φοβόμουν τα σκυλιά. Δεν με είχε δαγκώσει ποτέ σκυλί, αλλά ως παιδί είχα ακούσει την απειλή ότι αν δεν είσαι φρόνιμη θα φέρω ένα μαύρο σκύλο να σε δαγκώσει. Μαύρος. Μαύρος. Μαύρος σκύλος. Κούκλος. Λοιπόν. Και δεν είχα έρθει. Είχαμε ξανά στο σπίτι σκυλάκια όταν ήταν τα παιδιά μικρότερα, αλλά δεν τα φρόντιζα εγώ. Στις δύο περιπτώσεις που είχαμε σκυλάκια, τα φρόντιζαν οι κοπέλες οι οποίες έκαναν τις δουλειές του σπιτιού. Και στην πρώτη περίπτωση μετακομίσαμε από την Πάφο και πήγαμε στη Λευκωσία, που μείναμε σε διαμέρισμα, οπότε το σκυλί εκείνο που η Λούση ήταν ένα κόλλι που το είχαμε για ένα χρόνο μαζί μας, το οποίο το φρόντιζε η Μέρη. Η Μέρη ήταν μια κοπέλα από τη Μιανμάρη, η οποία έμενε μαζί μας τότε που ήταν τα παιδιά μικρά. Το έδωσα σε ένα παιδί το οποίο ζει σε ένα χωριό, και και το σκυλί ήταν χαρούμενο και το παιδί ήταν χαρούμενο. Ένα παιδί που είχα μαθητή σε ένα σχολείο όταν ήμουν διορισμένη ως σαν δασκάλα ειδικής εκπαίδευσης, γιατί κάποτε διόριζαν τους ψυχολόγους τη θέση του ειδικού δασκάλου. Και το άλλο το σκυλί που είχαμε, Τεκίλα, ήταν ένα Μαλτίζ, το οποίο το είχε ερωτευτεί Κυριακή σε ένα ζωολογικό κήπο, σε ένα pet shop που πήγαινε και το κοιτούσε, και το πήραμε, τον είχαμε ονομάσει Τεκίλα, Θέκλα Κυριακή Λάζαρος, και ήταν για 1,5 χρόνο μαζί μας ο Τεκίλα, τον φρόντιζε Κυριακή και το φρόντιζε και μια άλλη κοπέλα που ερχόταν και έκανε τις δουλειές τότε. Όταν ήταν τα παιδιά μικρά, υπήρχαν κάποιες περίοδοι που είχα βοήθεια με τις δουλειές στο σπίτι, γιατί εννοείται ότι ήταν αδύνατο να διαχειριστώ και το γραφείο και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών και τις δουλειές στο σπίτι. Και τον φρόντιζε τον Τεκίλα η κοπέλα εκείνη. Και μετά, όταν είχαμε μετακομίσει από το σπίτι που μέναμε στην Αγλαντζά, από τα σπίτι, και πήγαμε σε διαμέρισμα στους Αγίους Ομολογητές, τον Τεκίλα το δώσαμε σε μια οικογένεια που είχε 5 παιδιά και είχαν αυλή και τον φρόντιζε. Όμως ούτε με τη Λούση ούτε με τον Τεκίλα είχα έρθει σε άμεση επαφή. Δηλαδή ήταν το σκυλιά στο σπίτι, δεν ήταν έξω, ήταν μέσα στο σπίτι, αλλά δεν ήμουν εγώ ο κύριος φροντιστής των σκυλιών. Είχα κάποιες επαφές μαζί τους, αλλά περιστασιακές. Ήταν και περίοδο εκείνες τις οποίες δούλευα 12 ώρα εκτός σπιτιού. Όταν ήρθε ο Λάκη, ήταν μια φάση στην οποία είχα επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη και είχα αρχίσει να ζω για πρώτη φορά στη ζωή μου στην Κύπρο, γιατί το είχα βιώσει προηγουμένως και στην Κωνσταντινούπολη, ένα εξάμηνο που ήμουνα, παντελώς μόνη.
το 2021, όταν επέστρεψα, είχα επιστρέψει αρχές Μαρτίου, μέσα με τέλος Μαρτίου που φέραν τον Λάκη τα παιδιά. Η Κυριακή ήταν στην... Το 2021 ήταν στην Αγγλία Κυριακή, ήταν πρωτού πάει στην Ολλανδία, ήταν στην Αγγλία Κυριακή. Ο Λάζαρος ήταν στην Πάφο και εγώ ήμουνα στο χωριό μόνη μου. Πλέον δουλεύοντας αποκλειστικά με το YouTube, ούτε τηλεοπτική εκπομπή, ούτε το γραφείο που είχα παλαιότερα στη Λευκοσία, και ήταν για πρώτη φορά στη ζωή μου που θα έμενα μόνη, σαν το λεμόνι. Ξαναλέω, είχα μείνει 6 μήνες στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη ήταν μια μεταβατική περίοδος. Ήταν μια περίοδος που έμενα σε ένα πολύ ωραίο διαμέρισμα, σε μια κοινότητα που ήταν close gated, δηλαδή ήταν μια κοινότητα πολύ προστατευμένη, ήταν 6 ουρανοξύστες ενωμένοι μεταξύ τους, που στους κάτω ορόφους υπήρχε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο κλπ, που υπήρχαν φύλακες ασφαλείας σε όλα τα μέρη εισόδου, και ήταν ένα ασφαλές περιβάλλον που περισσότερο ξένοι εμένα σε εκείνο το κτίριο. Και εκεί ήμουνα μόνη μου, αλλά ένιωθα ότι είμαι σε ένα ταξίδι το οποίο καθυστέρησε και από μια εβδομάδα κατέληξε 6 μήνες. Και εκείνο το διάστημα ήξερα ότι ήταν μεταβατικό, ήξερα ότι δεν θα ήταν αυτή η ζωή μου στο μέλλον. Όταν όμως ήρθε ο Λάκη στις 30 του Μάρτη το 2021, ήξερα ότι this is my life, αυτή είναι η ζωή μου τώρα, μόνη μου στο χωριό, τα παιδιά μεγαλωμένα και φευγάτα για το καλό τους, και μόνη, ενώ τελείωσε και ο δεύτερος μου γάμος που είχε τελειώσει στις 4 του Μάη το 20, στα 45 μου γενέθλια. Και ο Λάκη ήρθε σε μία φάση που εγώ προσπαθούσα να μάθω για πρώτη φορά να ζω μόνη μου, και όταν λέω μόνη μου εννοώ και χωρίς τα παιδιά, και χωρίς τις υποχρεώσεις των παιδιών, και χωρίς τις ευθύνες των παιδιών, αλλά και χωρίς τις χαρές των παιδιών. Με καινούρια οπτική, όχι όπως παλιά που ήμουν μόνη με τα παιδιά και έλεγα ναι, κάποια στιγμή θα μεγαλώσουν τα παιδιά και κάποια στιγμή θα ξαναπαντρευτώ, και εγώ έτσι σκεφτόμουν, ίσως να ξαναπαντρευτώ, έλεγα τότε πριν το δεύτερο γάμο, και ίσως να ξαναφτιάξω τη ζωή μου, έλεγα αυτές τις βλακώδεις εκφράσεις μέσα μου. Και ως μια γνήσια συνεξαρτώμενη κοπελιά, είχαμε στο μυαλό μου την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί κάποιος και εγώ θα συνεξαρτηθώ πάνω του. Δεν το έλεγα θα συνεξαρτηθώ, έλεγα θα αγαπήσω και θα αγαπηθώ και θα λήξει το πρόβλημα της μοναξιάς και θα ζήσω ευτυχισμένη μέσα στην αγάπη και στον έρωτα. Ήρθε αυτός ο κάποιος, συνεξαρτήθηκα πάνω του με όλη μου την ψυχοπαθολογία και τα είδαμε τα αποτελέσματα. Να ξέρει, πάρα πολύ πλάκα. Πάρα πολύ πλάκα, γιατί σας είπα ότι έμπαινα στο Tinder. Κάποιοι Κύπροι που συνομίλησα μαζί τους μου είπαν εκεί στο Tinder ευθασώς ότι η δημόσια εικόνα που είχαμε εμείς για σένα ήταν ότι ήσουν μια καταπιεστική γυναίκα και ότι ο δεύτερος σου σύζυγος ήταν καταπιεσμένος από σένα. Θυμάστε, είχε στο κανάλι κάποιος που το πίστευαν αυτό. Όπως και να έχει, τα φαινόμενα απατούν. Εδώ οι άνθρωποι απατούν, δεν θα απατούν τα φαινόμενα. Τέλος πάντων, όταν ήρθε ο Λάκης στη ζωή μου, είχα πλέον συνειδητοποιήσει ότι η λύση και η σωτηρία δεν βρίσκεται έξω από εμάς. Δεν σημαίνει πως είχα απεμπολίσει την πιθανότητα του έρωτος, ούτε τώρα την έχω απεμπολίσει. Ούτε θεωρώ ότι ένας άνθρωπος πρέπει να μείνει για πάντα μόνος και ότι δεν είναι καλό πράγμα να έχεις μια υγιή ερωτική σχέση, αλλά ναι, υγιή ερωτική σχέση, όχι κακοποιητική, όχι καταπιεστική, υγιή ερωτική σχέση. Οπότε από τη στιγμή που δεν έρχεται μια υγιής ερωτική σχέση, δεν επιτυγχάνεται μια υγιής ερωτική σχέση, τότε καλύτερα να μην έχεις σχέση. Έχουμε κάνει πρόσφατα και βίντεο, αρκετά βίντεο γύρω από το θέμα. Λοιπόν, άρα τώρα, εγώ ξέρω ότι τώρα, ενώ τελευταία 2 χρόνια, εγώ ξέρω ότι αυτές είναι οι συνθήκες μου. Αυτά είναι τα,
τα θέματα μου. Αυτή είναι η ζωή μου. Αυτά τα υλικά έχω για να ζωγραφίσω τον πίνακα της ζωής μου και είναι στο δικό μου το χέρι να χρησιμοποιήσω αυτά τα υλικά που έχω για να φτιάξω έναν όσο το δυνατόν καλύτερο πίνακα. Και σε αυτή την συνθήκη βοήθησε πάρα πολύ η σχέση με τον Λάκη. Γιατί? Γιατί ένας σκύλος, εγώ θα σας πω σχέση με τον Λάκη που είναι ο σκύλος με τον οποίο έχω συνδεθεί. Σας λέω, είχαμε ξανά στο σπίτι σκύλους, αλλά ήταν συνδεδεμένα τα παιδιά και οι κοπέλες. Δεν ήμουν εγώ συνδεδεμένη με αυτούς. Που να σημαίνει ότι δεν τους ήθελα τους σκύλους. Βεβαίως τους ήθελα, εγώ τους έφερνα, εγώ τους έκανα χώρο μέσα στο σπίτι για να είναι εγώ, αγόραζα τις τροφές τους, πληρώνω τους κτηνίατρους τους κτλ. Απλώς δεν ήμουνα ο κηδεμόνας τους. Δεν ήμουνα η μαμά τους. Λοιπόν. Η επαφή με τον Λάκη και μου έχει διδάξει αρκετά πράγματα για τους σκύλους και σας μιλώ, ξαναλέω με βάση τον Λάκη. Ένας σκύλος είναι ένας εύκολος χαρακτήρας με τον οποίο να συνδεθείς. Είναι ένα πλάσμα που είναι εύκολο. Εύκολο να συνεννοηθείς και εύκολα μπορείς να τον κακοποιήσεις κιόλας ένα σκύλο. Το σκέφτομαι πολλές φορές αυτό το πράγμα, ότι ο Λάκη είναι στο έλεος μου και ο κάθε σκύλος είναι στο έλεος του κηδεμόνα του. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος που έχει σκύλο, αν εγώ για παράδειγμα που είμαι μαμά του Λάκη, είμαι ένας άνθρωπος νάρκισσος και είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος όταν απορριθμίζομαι βγάζω τα νεύρα μου πάνω στους άλλους και εκμεταλλεύομαι τους άλλους ανθρώπους για να τους χρησιμοποιώ για να νιώσω εγώ καλύτερα, όσο μάλλον θα το κάνω αυτό στο σκυλί μου. Θα το έκανα αυτό στο σκυλί μου. Αν ήμουν άρκισος, θα χτυπούσα το σκυλί μου, θα έβριζα το σκυλί μου, θα τιμωρούσα το σκυλί μου, θα έκανα συμπεριφορές κακοποιητικές προς το σκυλί μου και το σκυλί μου πάλι, επειδή τα σκυλιά είναι πολύ πιστά ζώα, πάλι θα με αγαπούσε, πάλι θα με αποζητούσε και θα με συγχωρούσε για οτιδήποτε κακό του έκανα. Άρα από αυτή την έννοια είναι τεράστια ευθύνη να δημιουργήσεις μια σχέση με ένα σκύλο, γιατί ο σκύλος δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι σε έναν κακοποιητικό κηδεμόνα. Είναι σαν ένα μικρό μωρό, το οποίο ό,τι και αν του κάνουν οι γονείς του, ό,τι και αν του κάνει η μαμά του, ό,τι και αν του κάνει ο μπαμπάς του, εξακολουθεί να θεωρεί πως οι γονείς του είναι καλοί και πως οι γονείς του το αγαπούν, τον αγαπούν και τους υποστηρίζει και τους υπερασπίζεται. Οπότε χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή όταν υιοθετούμε ένα σκυλάκι να είμαστε ορθοί, σωστοί γονείς και να λειτουργούμε με αγάπη και κατανόηση προς αυτό το σκυλάκι και όχι να είμαστε κακοποιητική. Πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτό μου το δίδαξε ο Λάκη. Λάκη μου, σταματάμε για λίγο το βίντεο να κατεβεί η μαμά να σου αγοράσει τροφή και να έρθει να το συνεχίσουμε, εντάξει? Αχ, τι καλός που είσαι, τι καλός! Άρα λοιπόν θέλω να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου ότι τα σκυλάκια μπορεί να είναι εύκολα θύματα ανθρώπων νάρκισσων που τα χρησιμοποιούν για να ξεσπάνε πάνω τους ή να παίρνουν ναρκισσιστική παροχή, ιδιαιτέρως όταν έχω ξεμείνει από ανθρώπους οι οποίοι πλέον τους έχουν καταλάβει. Στέλνω έτσι μια νοερή αγκαλιά και την αγάπη μου και τη σκέψη μου προς όλα εκείνα τα ζώα τα οποία είναι στο έλεος νάρκισσων κηδεμόνων. Γιατί συνήθως μιλάμε για τα ωφέλη που έχει ένας άνθρωπος όταν υιοθετεί ένα ζώο, αλλά δεν μιλάμε καθόλου, δεν έχω ακούσει τέλος πάντων μέχρι τώρα κάποιον να μιλάει, ίσως να έχει μιλήσει και να μην το γνωρίζω, να μην έχει υποπέσει στην αντίληψή μου, για το ότι τα ζώα είναι στο έλεος του κηδεμόνος τους. Δηλαδή, αν εγώ τώρα αποφασίσω, αν υπήρχε τέτοιος τρόπος να αποφάσισα να γίνω ένας κακός άνθρωπος και αποφασίσω να εξασκήσω βία πάνω στο Λάκη, δεν θα μπορούσε κανείς να τον προστατεύσει το Λάκη από μένα.
πίσω από κλειστές πόρτες, πίσω από, ξέρω εγώ, από την αυλή σου, μέσα στο δικό σου το χώρο, μπορεί να συμπεριφέρεσαι όπως θες το σκυλί σου. Και επειδή το σκυλί δεν μπορεί να μιλήσει, να αρθρώσει λόγο και να πει η μαμά μου με χτυπάει, ο κηδεμόνας μου με χτυπάει, κάθε φορά που δεν νιώθει καλά βγάζει τα νεύρα του επάνω μου, είναι απροστάτευτα τα σκυλιά, όπως ακριβώς είναι και τα παιδιά απροστάτευτα από την κακία των γονιών τους. Αυτή η συνθήκη, το γεγονός ότι θα μπορούσα να κακοποιήσω το σκύλο και να μείνω ατιμόρυτη, με τρομάζει. Με τρομάζει με την έννοια ότι μου δίνει περισσότερο την αίσθηση της ευθύνης, ότι οφείλω να αγαπώ και να προστατεύω αυτό το πλάσμα που έχω υιοθετήσει, που έχω πάρει υπό την ευθύνη μου, ούτως ώστε να έχει όσο το δυνατόν καλύτερη ζωή, γιατί όλα τα πλάσματα πάνω στη γη αξίζουν αγάπης, σεβασμού, εκτίμησης και ελευθερίας και υγιούς τρόπους αντιμετώπισης. Κανένα πλάσμα δεν αξίζει κακοποίηση. Πολλά λέγονται για τους ανθρώπους που κακοποιούν τα ζώα και λένε επίσης ότι στο ιστορικό συνήθος των κοινωνιοπαθών εγκληματιών, των ανθρώπων με αντικοινωνική τεταρχή προσωπικότητας, οι οποίοι καταλήγουν και στα εγκλήματα που τους πάνε στη φυλακή, ότι στο ιστορικό τους υπήρχε ότι όταν ήταν παιδιά βασάνιζαν ζώα. Αλλά συνήθως μιλάνε για ζώα τα οποία είναι αδέσποτα ή τα έχουν βρει στο δάσος, στη φύση, ή ζώα τα οποία δεν είναι τα δικά τους ζώα συνήθως. Τώρα για ενήλικες ανθρώπους, οι οποίοι περνάνε σαν μια χαρά άνθρωποι στην κοινωνία και αδιόρατα κακοποιούν ανθρώπους, πολύ πιθανόν ορατά να κακοποιήσουν και το ζώο τους και να είναι αδιόρατο από την υπόλοιπη κοινωνία επειδή δεν μπορεί να το δει. Λοιπόν, το λακούλι, το λακίνι, με έχει βοηθήσει η σχέση μου μαζί του να γίνω πιο παρατηρητική και να παρατηρώ περισσότερο τη γλώσσα του σώματος στο λάκι, αλλά κατά συνέπεια και στους ανθρώπους. Το γεγονός ότι τα ζωάκια μας δεν έχουν τον ανθρώπινο λόγο και δεν μπορούν να ανοίξουν το στόμα τους και να μιλήσουν. Και πολλές φορές νιώθω ότι αυτό το τρελάκι θα ανοίξει το στόμα και θα μου τα πει όλα. Όλα θα τα πει. Όλα. Παρόλο που δεν έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν με τον ανθρώπινο λόγο, να τον αρθρώσουν, να τον εκφράσουν και να συνεννοηθούν μαζί μας με αυτό, μέσω του demeanor τους, demeanor στα αγγλικά σημαίνει του τρόπου της συμπεριφοράς τους, της στάσης τους, της γλώσσας του σώματός τους στην ουσία, το ύφος τους, οι κινήσεις που κάνουν, το πώς στέκονται, το πώς κάθονται, εάν εξασκηθεί στην παρατηρητικότητα και αν μελετήσεις και ένα σωρό βίντεο, όπως μελετάω και εγώ, υπάρχουν διάφορα κανάλια στο YouTube, τα οποία δεν είναι ψυχοεκπαιδευτικά, είναι σκυλοεκπαιδευτικά κανάλια και τα οποία δίνουν πολύ χρήσιμες πληροφορίες για να καταλάβει ένας άνθρωπος πώς λειτουργεί ένας σκύλος. Όχι όλα τα κανάλια που αναφέρονται σε σκύλους είναι έτσι, αλλά τα περισσότερα. Η γνώμη μου είναι ότι όταν υιοθετήσουμε ένα σκυλάκι ή οποιοδήποτε άλλο ζωάκι, πρέπει να ενημερωνόμαστε, πρέπει να διαβάζουμε τα βιβλία που είναι σχετικά με την διαπαιδαγώγηση των δίποδων συντρόφων μας, αλλά και τα βίντεο, τα ψυχοεκπαιδευτικά, τα οποία έχουν και εικόνες. Κάποια βίντεο είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ χρήσιμα. Και σε βοηθούν να αποκουδοκοποιήσεις και τη συμπεριφορά του σκύλου. Και ο σκύλος δεν μπορεί να σου δείξει, να σου μιλήσει για να σου πει πώς νιώθει, μπορεί όμως να σου το δείξει μέσω της συμπεριφοράς του. Ο Λάκη μου έχει διδάξει αυτό, την παρατηρητικότητα. Μου έχει διδάξει την υπομονή, να υπομένω δηλαδή το γεγονός ότι δεν μπορεί να μου πει ξεκάθαρα «Ξέρεις, Θέκλα, θέλω αυτό». Και μπορεί να γαυγίζει ή μπορεί να κλαίει. Το που κάνει μερικές φορές το σκυλάκι κλαίει. Ναι, το κάνει αυτό. Κάτι θέλει να πει. Μου πήρε πολύ καιρό να καταλάβω πότε θέλει να μου πει «πεινάω», πότε θέλει να μου πει «θέλω να βγω έξω».
Και επίσης έχω καταλάβει ότι πρόκειται περί πορεία ευγενικής ψυχής. Αυτό το πλασματάκι εδώ πέρα έχει μια πολύ ευγενική ψυχούλα. Είναι πολύ ευγενικό μωρό. Είναι πάρα πολύ ευγενής. Είναι πολύ ευγενικός. Και αυτή η συνειδητοποίηση ότι είναι πολύ ευγενικός κάνει ακόμη περισσότερη την ευθύνη μου για να τον προστατεύσω. Όχι ότι κάποιο ζώο το οποίο είναι τραυματισμένο, γιατί μπορεί να υιοθετήσουμε ένα αδέσποτο το οποίο να έχει τραυματιστεί στο παρελθόν και λόγω του τραυματισμού του ψυχικού να έχει μια συμπεριφορά που μας δυσκολεύει και να φαίνεται ότι δεν είναι ευγενής. Δεν σημαίνει ότι εκείνο το ζωάκι δεν πρέπει να του δείξουμε αγάπη ακόμη περισσότερο. Αυτό που έχω παρατηρήσει με τον Λάκη είναι ότι όσο του δίνεις του ζώου αυτού, τόσο περισσότερο παίρνεις. Εδώ παίρνουν αυτοί που δεν δίνουν σε αυτά τα ζώα. Σκέψου να δίνεις κιόλας. Υπάρχει μια ανταποδοτικότητα η οποία είναι εξισορροπητική και θεραπευτική ψυχικά. Γιατί έχουμε δυστυχώς συνηθίσει με ανθρώπους αχάριστους, οι οποίοι θέλουν μόνο να παίρνουν και δεν δίνουν. Είναι πολύ εγωιστές για να δώσουν. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία να δώσουν. Θέλουν μόνο να παίρνουν, είναι άρκηση. Και διάφοροι χειριστικοί τύποι. Λοιπόν, καταπληκτικά ζωάκια όπως το Λακούλι μας βοηθάνε να καταλάβουμε ότι είναι εξαιρετικό όμορφο πράγμα η ανταποδοτικότητα στις σχέσεις. Να δίνεις και να παίρνεις και το γεγονός ότι δίνεις ένα στολάκι και παίρνεις 10 είναι πάρα πολύ rewarding, λέγεται στα αγγλικά. Είναι κάτι το οποίο σε κάνει να νιώθεις όμορφα και σε κάνει να νιώθεις ότι έχει νόημα η προσφορά σου και σε εκπαιδεύει τρόποντινα στο να θεωρείς φυσιολογικές τις σχέσεις εκείνες στις οποίες υπάρχει ανταποδοτικότητα και να σταματήσεις να είσαι θύμα και να δέχεσαι ότι είναι ok να είσαι σε σχέσεις οι οποίες είναι μη ανταποδοτικές και σε σχέσεις κατά τις οποίες δέχεσαι mobbing, δέχεσαι nagging, δέχεσαι ένα σωρό άλλες χειραγωγήσεις. Επίσης τα ζώα είναι πάρα πολύ αθώα και ειλικρινή. Οπότε δεν πρόκειται να σε κοροϊδέψει, να παίξει με τα συναισθήματά σου, να σου εξασκήσει mobbing, bullying, nagging κτλ. Είναι ξεκάθαρο το ζώο. Το ζώο δεν ξέρει πώς να σε κάνει να νιώσεις άσχημα. Δεν υπάρχει αυτή η κακοήθης πονηριά. Έχουν λίγη πονηριά. Τα μαϊμούνια έχουν λίγη, αλλά είναι παιχνιδιάρικη η πονηριά τους. Δεν είναι κακοποιητική. Και είναι καταπληκτικό αυτό, η ανταποδοτικότητα στη σχέση με ένα ζώο, το οποίο σε μαθαίνει ότι ναι, μπορείς και με ανθρώπους να δημιουργήσεις σχέσεις ανταποδοτικές, όπως ακριβώς έχεις με το ζώο. Κάτι άλλο το οποίο μου έχει διδάξει ο Λάκη είναι την αρετή της υπομονής. Με ποια έννοια? Με την έννοια του να μπορείς να περιμένεις να έχεις αργότερα την επιβράβευσή σου, τον delayed gratification όπως λέγεται στα αγγλικά, το να καταπολεμάς την παρορμητικότητα σου και να μπορείς να αντέχεις, να περιμένεις να φας αυτό το γλυκό λίγο μετά ή το κεραστικό τρώει το σκυλάκι και δεν τρώει γλυκά ή να περιμένεις να έρθει η ώρα για να πας τη βόλτα σου. Ο Λάκη έχει τρομερή υπομονή επειδή είναι σκύλος και οι σκύλοι έχουν τρομερή υπομονή και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο για μένα. Δεν μιλάμε για υπομονή να ανέχεσαι άσχημες και κακοποιητικές συμπεριφορές. Δεν μιλάμε για υπομονή του στυλ, να αντέχεις να σε κακοποιούν οι άνθρωποι και να μην λες τίποτα. Όχι. Μιλάμε για υπομονή του στυλ, έχω ένα στόχο και κάνω υπομονή και δεν πέφτω με τα μούτρα παρορμητικά στο να τον επιτύχω αμέτη μου χαμέτη την ίδια στιγμή, αλλά παίρνω το χρόνο μου και αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου, δεν γίνει αυτή τη στιγμή αυτό που θέλω. Φτάνει που ξέρω τι θέλω, φτάνει που το προγραμματίζω και φτάνει που είμαι ενσυνείδητος στο να το επιτύχω. Τα σκυλιά έχουν τρομερή υπομονή. Ο Λάκη, για παράδειγμα, όπως είδατε πριν που τον άφησα στο αυτοκίνητο, έκανα περίπου 20 λεπτά
μέχρι να επιστρέψω. Ήταν ακριβώς στην ίδια στάση που τον άφησα. Ούτε ενοχλήθηκε, ούτε ενόχλησε κανέναν, ούτε δημιούργησε κάποιο πρόβλημα. Είχε την υπομονή. Έμαθε ότι η μαμά μου είπε ότι θα πάει να μου φέρει την τροφή. Έχουμε ξανάρθει σε αυτό το μαγαζί, έχουμε σταματήσει, έχουμε κατεβεί, η μαμά έχει πάρει την τροφή, οπότε ξέρω και περιμένω. Ενώ πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι ξέρουμε γνωστικά, γνωρίζουμε ότι κάτι θα συμβεί εφόσον, για παράδειγμα, το βάλουμε στο μυαλό μας, εφόσον το προσπαθήσουμε, εφόσον το τροχιοδρομήσουμε. Δηλαδή, μιλάω να υπομένεις να γίνουν τα πράγματα από μόνα τους. Να υπομένεις ώστε να δίνεις τον απαραίτητο χρόνο στον εαυτό σου και στους άλλους μια κατάσταση να εξελιχθεί με ένα τρόπο φυσικό, να μην πιέζεις τα πράγματα. Σε αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο το Λακκίνι. Λακκίνι, Λακκίνι, είσαι πολύ χρήσιμο. Είσαι πάρα πολύ χρήσιμο. Επίσης το Λακκίνι, θέλω εδώ να σας πω ότι ο Λακκούλης είχε φοβερή εγκράτεια όσον αφορά στο φαγητό, ναι. Μπορεί να είναι το φαγητό του εκεί για 5 ώρες, να μην το τρώει και όταν αποφασίσει ότι θα πάει να το φάει, να πάει να το φάει και είναι 2 του πρωί. Ή έχει μάθει ότι όταν τρώω εγώ το δικό μου φαγητό, αν θα του δώσω κάτι από το δικό μου φαγητό, ξέρω ότι θα τελειώσω πρώτα το δικό μου φαγητό και μετά θα σου το δώσω. Και περιμένει. Περιμένει το Λακκίνι. Περιμένει. Και αυτό μου δίνει και εμένα παράδειγμα να περιμένω. Να μην βιάζομαι. Να μην απελπίζομαι. Να μην θεωρώ ότι πρέπει αυτό που θέλω να γίνει τώρα. Άντρα θέλω, τώρα το θέλω. Να περιμένω να δω και η ζωή τι θα πει. Να περιμένω να δω πώς θα εξελιχθούν και λίγο τα πράγματα. Η αναμονή, η υπομονή σε συνέργεια με τη δράση, τον προγραμματισμό, τη στοχοπροσήλωση και την αυτογνωσία δεν έχουν προδώσει ποτέ κανένα. Ενώ η παρορμητικότητα μας έχει προδώσει πολλές φορές. Πόσες φορές στο παρελθόν έχουμε βάλει τον εαυτό μας μέσα σε καταστάσεις που δεν ήταν καλές για μας επειδή δεν είχαμε υπομονή. Σε ευχαριστώ πολύ, Λακκούλη, που μου έχεις μάθει και την υπομονή. Κάναμε ένα μεγάλο διάλειμμα από την ώρα που γυρίσαμε το προηγούμενο μέχρι αυτό, γιατί πήγαμε και πήραμε το αυτοκίνητο μας για πλήσιμο. Ας πατήσω ένα κάτω τώρα, σας δείξω μερικές φωτογραφίες από τον κύριο Λάκκυλο, ο οποίος καθόταν κάτω από την καρέκλα μου και περιμένα να πλήθει το αυτοκίνητο. Για δείτε. Είναι, baby. Το κομμάτι αυτού του βίντεο για το τι μου έχει μάθει ο Λάκκι έχει να κάνει με τη χαρά, με την ικανότητα της χαράς. Ο Λάκκι μου έχει μάθει να χαίρομαι με πολύ μικρά πράγματα. Μέσα από το παράδειγμά του, για παράδειγμα αυτή τη στιγμή είναι πολύ χαρούμενος γιατί έχει σταματήσει η δοκιμασία με το πλήσιμο του αυτοκινήτου, που καθόμαστε εκεί στην καφετέρια που περιμέναμε να πληθεί το αυτοκινητό μας και άκουγε τους θορύβους που τον τρόμαζα. Είπαμε ότι ο Λάκκι έχει τραυματική εμπειρία που ήταν νεογέννητο σκυλάκι του και το είχαν πεταμένο στον κάδο μαζί με 6 αδερφάκια του και πέρασε το φορτηγό για τα σκουπίδια και από αυτή την ιστορία επιβίωσαν μόνο 3 σκυλάκια εκ των οποίων το ένα ο Λάκκι, οπότε κάθε φορά όταν ακούει φορτηγό ή ένα θόρυβο που προσομοιάζει στον ήχο της μηχανής του φορτηγού, τρομάζει. Δεν είχε πάθει ακριβώς συναισθηματική αναδρομή τώρα που ήμασταν εκεί στην καφετέρια, αλλά ήταν τρομαγμένος. Τον είδατε, ήταν κάτω από την καρέκλα μου. Δεν χρειαζόταν ούτε να το δέσω ούτε τίποτα, ήταν εκεί. Και τώρα είναι χαρούμενος, είναι κάτι ενθουσιασμένος, επειδή έχουμε φύγει από εκεί πέρα. Α, έχει σχίσει και το νερό. Μπράβο, Λακκί. Γιατί έχουμε φύγει από εκεί πέρα και είναι στο αυτοκίνητο που είναι ένας χώρος που νιώθει άνετα, είναι ένας χώρος που νιώθει οικία και με τον οποίο είναι εξοικειωμένος. Ο Λακκί, λοιπόν, χαίρεται με πολύ μικρά πράγματα.
πάρα πολύ μικρά πράγματα. Με τα πράγματα τα καθημερινά. Χαίρεται κάθε μέρα με τα πράγματα που για μας είναι δεδομένα. Για παράδειγμα, χαίρεται που υπάρχει καθαρό νερό να πιει. Χαίρεται που υπάρχει τροφή για να φάει. Χαίρεται που έχει μαμά. Χαίρεσαι. Χαιρίζει. Χαίρεται πολύ με τις βόλτες στο αυτοκίνητο. Πολλές φορές, όταν μπαίνουμε στο αυτοκίνητο για να πάμε κάπου, επειδή μένουμε σε ένα χωριό που είναι λίγο απομακρυσμένο και δεν έχει υπηρεσίες στο ίδιο το χωριό, για παράδειγμα, σήμερα πήγαμε σε ένα κατάστημα που πήραμε την τροφή του Λάκη και πήραμε και μια μπαλαντέζα που θέλουμε για τον κήπο. Μετά πήγαμε στο κατάστημα των ηλεκτρονικών τσιγάρων και πήραμε υγρό αναπλήρωσης για τα δικά μου ηλεκτρονικά τσιγάρα. Μετά πήγαμε, πλύναμε το αυτοκίνητο, τώρα πάμε στο σούπερ μάρκετ. Όταν λοιπόν χρειάζεται ούτως ή άλλως να μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, όταν μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, κάποιες φορές εγώ δεν έχω και πολύ καλή διάθεση. Γιατί είμαστε άνθρωποι και έχουμε και μεταπτώσεις στη διάθεσή μας. Και μπορεί, για παράδειγμα, να είμαι πολύ, να έχει μέρες να βγω από το σπίτι ή οτιδήποτε και να νιώθω, ρε παιδί μου, ότι δεν είμαι και πολύ στα καλά μου. Με το που μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και ενθουσιάζεται το κοπροσκυλάκι μας, έτσι το λέω, κοπροσκυλάκι. Λάκι το κοπροσκυλάκι. Εννοείται ότι το λέω με αγάπη και εντελώς χαϊδευτικά. Δεν το εννοώ ότι είναι κοπρόσκυλο. Όχι, είναι ένα καλό σκυλό. Λάκι το καλό σκυλάκι. Λοιπόν, μόνο και μόνο που βλέπω όλη αυτή τη χαρά και όλο αυτό τον ενθουσιασμό του μικρού καλού σκυλιού, φτιάχνω τη διάθεσή μου. Νιώθω χαρά. Και με έχει μαθαίνει ο Λάκη με αυτόν τον τρόπο ότι μικρά πράγματα τα οποία θεωρούμε δεδομένα και έρχονται συνθήκες, όπως για παράδειγμα τότε που είχαμε την πανδημία, που τα δεδομένα δεν ήταν δεδομένα, δηλαδή δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε ελεύθερα και να πάμε μια βόλτα όποτε θέλουμε κλπ. Έρχεται ο Λάκη με τον τρόπο που αντιμετωπίζει ο ίδιος τη ζωή και με μαθαίνει πώς να την αντιμετωπίζω κι εγώ. Άρα, μέσα από τη σχέση μου με το σκυλί μου, έχω μάθει να χαίρομαι με μικρά πράγματα. Και επίσης θέλω να πω ότι όταν έχουμε συντροφιά ένα σκυλί, είναι πολύ πιο βοηθητικό να μετατρέψουμε τη μοναξιά μας σε μοναχικότητα. Άλλο να είσαι παντελώς μόνος σου μέσα σε ένα σπίτι και να περνάς τις μέρες σου και τις ώρες σου ασχολούμενος με τα πράγματα που έχεις να κάνεις και να μην έχεις ανθρώπους να επικοινωνήσεις. Είπαμε, ο άνθρωπος είναι σχεσιακόν και επικοινωνιακών και κοινωνικών. Όταν όμως είσαι σε ένα σπίτι και έχεις μαζί σου ένα ζωντανό, κάποιοι έχουν και δύο ζωντανά, κάποιοι έχουν και τρία ζωντανά, κάποιες έχουν και περισσότερα. Όταν έχεις ένα πλάσμα μέσα στο σπίτι που δεν είναι άνθρωπος, αλλά έχει το δικό του τρόπο συνδεσιμότητας, γιατί και οι σκύλοι συνδέονται με τους ανθρώπους. Και οι σκύλοι είναι σχεσιακά όντα. Και οι σκύλοι είναι πλάσματα που δυσκολεύονται να ζήσουν μόνοι τους. Μπορεί ένα σκύλος να ζήσει μόνος του. Βλέπετε ότι υπάρχουν κάποια σκυλιά που είναι παραμελημένα, που είναι αδέσποτα και μπορεί να γυρνάνε μόνα, αλλά ακόμη και τα αδέσποτα ψάχνουν να δημιουργήσουν μια γέλη, να είναι μια ομάδα μαζί. Οι σκύλοι νιώθουν καλύτερα όταν συνδέονται μαζί με άλλους, είτε σκύλους είτε ανθρώπους. Και επειδή ακριβώς αυτή η συνδεσιμότητα που μας παρέχουν οι σκύλοι δεν είναι κουραστική συνδεσιμότητα του στυλ, ότι δεν είναι κάποιος ο οποίος μιλάει συνέχεια μπλα 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 μπλα, ο οποίος σου φορτώνει τα δικά του συναισθήματα, ο οποίος είναι μνησίκακος για παράδειγμα, γιατί οι σκύλοι δεν είναι μνησίκακοι. Μπορεί ναι μεν να θυμούνται τα τραύματά τους και να παθαίνουν μνημονικές αναδρομές, συναισθηματικές μνημονικές αναδρομές, emotional flashback, όπως παθαίνει ο Λάκη όταν βλέπει ένα φορτηγό ή όταν ακούει μάλλον ένα φορτηγό και όταν το βλέπει και όταν το ακούει. Όμως ο Λάκη δεν είναι μνησίκακο σου στυλ να κάτσει να θυμηθεί ότι την τάδε μέρα, την τάδε ώρα του είπα μια κουβέντα η οποία αυτή η κουβέντα δεν του άρεσε και μου κρατάει μούτρα γι' αυτό και χαλάει η σχέση μας. Τα σκυλιά είναι πολύ πιο απλά από εμάς. Κάποια πράγματα τα παραβλέπουν. Δεν θεωρώ ότι όλοι πρέπει να παραβλέπουμε όλα τα πράγματα, αλλά σε κάποιες σχέσεις
όπως τη σχέση μας με τον εαυτό μας ή τη σχέση μας με έναν άνθρωπο την οποία την έχουμε χτίσει με σωστά θεμέλια, με γερά θεμέλια. Έχουμε αποφασίσει ότι θα είμαστε με τον άνθρωπο αυτό βασισμένοι πάνω σε σκέψη ψυχολογική, συναισθηματική. Έχουμε λάβει υπόψη μας κόκκινες σημαίες, κόκκινες γραμμές κλπ. Και έχουμε δημιουργήσει μια υγιή σχέση. Όταν έχεις δημιουργήσει μια υγιή σχέση με έναν άνθρωπο που έχει υγιή προσωπικότητα, δεν σημαίνει ότι δεν θα έχεις κάποιες στιγμές που θα σου πει κάτι που θα ενοχληθείς ή ότι δεν θα έχει κάποιες στιγμές που θα πει κάτι που θα σε απογοητεύσει ή που δεν θα πει αυτό που περιμένεις να πει. Και σε μια υγιή σχέση εκφράζεις το ζήτημά σου, λες το παραπονό σου, κάνεις το αίτημά σου και όταν αυτό γίνεται αποδεχτό, μάλλον σε μια υγιή σχέση αυτό γίνεται αποδεχτό και κατανοητό και διορθώνεται η όποια συνθήκη σε δυσκολεύει. Εάν όμως έχεις μνήσει κακία, θα το θυμάσαι αυτό το πράγμα, έστω και αν η σχέση είναι υγιής και θα το φέρνεις ξανά και ξανά αφού έχει επιληθεί. Ξαναλέω, δεν μιλάμε για κακοποιητικές σχέσεις τις οποίες ο νάρκισσος δεν αναλαμβάνει την ευθύνη των λόγων και των πράξεων του και ο οποίος λειτουργεί κακοποιητικά προς τους άλλους. Μιλούμε για σχέσεις αγάπης και στοργής, υγιείς σχέσεις, οι οποίες, όπως είπα και προηγουμένως, μπορεί να έχουν και καμιά δύσκολη μέρα. Τα σκυλιά μας είναι δίκαια και μας πιστώνουν με καλή θέληση και ακόμη και αν συμπεριφερθούμε με τρόπους που θα τα στεναχωρήσουν, εφόσον η σχέση μας μαζί τους είναι ορισμένη και εξυγειασμένη και υγιή σχέση, το αφήνουν να φύγει, δεν σου κρατάνε, δεν το κρατάνε μανιάτικο. Άρα και σε αυτό με έχει βοηθήσει ο Λάκη. Και πάμε στο τελευταίο μέρος του βίντεο. Είναι ένα πολύ βίντεο αυτό με τον πολύ Λάκη μας, το πολύ σκυλάκι μας, που το αγαπάμε τόσοι πολλοί άνθρωποι. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι Σάββατο η μέρα που γυρίζουμε το βίντεο και ότι είναι η μέρα που είχαμε να κάνουμε πολλές δουλειές σε πολλά μέρη, πολλά ψώνια. Γιατί είμαστε μακριά, οπότε ψωνίζουμε μαζικά. Ψωνίζουμε για μια μέρα, ψωνίζουμε για ένα μήνα. Λοιπόν. Κλείνοντας αυτό το βίντεο, θέλω να πω ότι αξίζει τον κόπο η ταλαιπωρία του να είσαι υπεύθυνος, ανάδοχος ενός κατοικιδίου. Δηλαδή το να υιοθετήσεις ένα σκυλάκι και καλύτερα να υιοθετούμε σκυλιά από τα καταφύγια, σκυλιά τα οποία δεν τα θέλει κανείς, όχι να αγοράζουμε σκυλιά τα οποία εκτρέφονται κάτω από συνθήκες που μπορεί να μην είναι και καλές. Εγώ δεν ξέρω, αγαπάω όλα τα σκυλιά. Πάντα μπορεί να φοβόμουν τα σκυλιά όταν ήμουν νεότερη, αλλά πάντα κάτι έχουν τα σκυλιά και με τραβάνε. Και ένα από τα αγαπημένα μου χόμπι είναι να κάνω scroll στο Instagram και να κοιτάω λογαριασμούς που βγάζουν βιντεάκια με σκυλάκια. Αγαπώ όλα τα σκυλάκια, όλες τις μάρκες, όλες τις ράτσες, επίτηδες λέω τη λέξη ράτσα σκύλου μάρκα. Θεωρώ όμως ότι εάν θέλουμε να αποκτήσουμε ένα κατοικίδιο, είναι καλύτερα αντί να ψάξουμε να βρούμε, να αγοράσουμε μια ακριβή ράτσα σκύλου από έναν εκτροφέα και έτσι να πληρώσουμε και να στηρίξουμε στην ουσία αυτό το πράγμα, το να κάποια σκυλιά να ζουν αυτή τη ζωή που να είναι περιορισμένα και να ζευγαρώνουν μόνο με σκυλιά της ίδιας ράτσας για να βγάζουν ποιοτικά κουτάβια τα οποία να πουλούνται, ξέρω εγώ, από 200 ευρώ μέχρι 2.000 ευρώ, δεν ξέρω πώς αγοράζει ο καθένας τον κάθε σκύλο. Ράτσας δεν φταίνε τα σκυλιά, εννοείται, για την αντικειμενοποίηση που τους γίνεται από τους εκτροφείς, δεν είναι θέμα, δεν φταίνε τα σκυλιά, φταίνε τα σκυλιά αν είναι ράτσα. Καλύτερα να υιοθετούμε σκυλιά που δεν τα θέλει κανείς, σκυλιά από καταφύγιο. Επίσης γνωρίζω κάποιους υπέροχους ανθρώπους που υιοθέτησαν με όλη τους την όρεξη σκυλιά τα οποία έχουν αναπηρίες.
Μπορεί να τους λείπει ένα μάτι, μπορεί να τους λείπει ένα πόδι, να είναι τραυματισμένα, ακροτηριασμένα κλπ. Ζωάκια που να μην έχουν καλή όραση, να μην έχουν καλή ακοή, γατάκια τυφλά, γατάκια κοφά, γατάκια άρρωστα. Όλα τα ζώα δικαιούνται να έχουν ένα σπιτικό στο οποίο να υπάρχει αγάπη, σεβασμός και φροντίδα, γιατί όλα τα ζώα έχουν να μας διδάξουν πράγματα και από ό,τι ακούω από κηδεμόνες ζώων με αναπηρία, τα ζώα με αναπηρία δείχνουν μια εξαιρετική αρετή. Είναι πάρα πολύ υπομονετικά αυτά τα ζώα και πολύ ευγνώμονα. Και υπάρχουν και διάφορα βιντεάκια και στο YouTube και στο Facebook Reel και στο Instagram και στο TikTok που δείχνει ζωάκια, για παράδειγμα, που δεν έχουν κινητικότητα στα πίσω πόδια και τους βάζουν αυτό το αμαξίδιο με τους τροχούς, πόσο χαρούμενοι όταν αρχίζουν να τρέχουν ή όταν χρησιμοποιούν ένα βοήθημα για τη βάδιση κλπ. Και επίσης, νομίζω δεν χρειάζεται καν να το πω, αλλά θα το πω γιατί το άκουσα κι εγώ, το διάβασα σε κάποια φάση, ότι τι το θες το μαύρο σκύλο, γιατί δεν παίρνεις ένα σκύλο άσπρο. Ο μαύρος σκύλος είναι κακή τύχη. Πώς λένε ότι η μαύρη γάτη είναι κακή τύχη? Ούτε η μαύρη γάτη είναι κακή τύχη, ούτε η μαύρη σκύλη είναι κακή τύχη. Κακή τύχη προκαλούν στον εαυτό τους αυτοί που έχουν τέτοιες ηλίθιες απόψεις. Αν είχα το χώρο, το χρόνο, την ενέργεια και τα χρήματα, θα πήγαινα σε όλα τα καταφύγια και θα υιοθετούσα όσα περισσότερα ανεπιθύμητα σκυλιά θα μπορούσα. Από αυτά που δεν τα θέλει κανείς, είτε γιατί είναι πολύ μεγάλα σε ηλικία. Υπάρχουν ζώα μεγάλα σε ηλικία, τα οποία είναι γλυκύτατα. Και μπορεί να έχει πεθάνει ο κηδεμόνας τους. Μια φίλη μου είχε υιοθετήσει μια σκυλίτσα που την είχε ένας κύριος Άγγλος, ο οποίος πέθανε. Οπότε η σκυλίτσα του που την πήραν και ήταν μεγάλη σε ηλικία, είναι ένα πολύ καλό σκυλί, ένα εξαιρετικό σκυλί, πολύ γλυκό σκυλί. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν είναι κουτάβι, ότι δεν είναι χαρούμενο και δεν έχει να προσφέρει. Ίσα-ίσα που η ανατροφή ενός κουταβιού, γιατί αυτό τον τρέλα τον είχαμε από 2 μηνών, αν ήταν 2 μηνών τότε που τον είχαμε, ήταν πολύ μωράκι, η ανατροφή ενός κουταβιού είναι δύσκολη. Ενώ άμα πάρεις ένα σκύλο έτοιμο, που είναι ξέρω εγώ 4 ετών, 5 ετών, 8 ετών και μεγάλο ηλικία, μπορεί αυτός ο σκύλος να είναι πολύ πιο εύκολος να τον διαχειριστείς και να τον φροντίσεις παρά ένα κουτάβι. Για παράδειγμα, ο Λάκη τώρα σε βαθμό δυσκολίας φροντίδας από το 1 στο 10 είναι στο 2, ενώ όταν είχε έρθει ήταν στο 11, μη σας πω και στο 12 από 1 ως το 10 βαθμό δυσκολίας. Πραγματικά τις πρώτες μέρες ήταν σαν να είχα γεννήσει, και επειδή έχω γεννήσει και ανθρώπινα παιδιά και θυμάμαι πως ήταν τις πρώτες μέρες που γέννησα τον Λάζαρο, τις πρώτες μέρες που γέννησα την Κυριακή, ήταν χαοτικές, σκοπιώδεις, ήταν πολύ δύσκολο να ξεκουραστείς, να ηρεμήσεις, δεν έβρισκες ώρα κλπ. Οπότε το προτείνω σε ανθρώπους που έχουν την υπευθυνότητα και την αντιμότητα να ασχοληθούν ουσιαστικά με τα σκυλιά και με οποιοδήποτε άλλο ζώο θα υιοθετήσουν, να υιοθετήσουν ζώα, γιατί τα ζώα έχουν πολλά να μας διδάξουν. Και τελειώνω λέγοντας ότι δεν είναι ο Λάκη που είναι τυχερός. Εγώ είμαι τυχερή που έχω το Λακούλι. Εγώ είμαι τυχερή που το έχω αυτό το καλύτατο σκυλάκι. Εγώ είμαι πολύ τυχερή. Και παραδέχομαι ότι δυσκολευόμουν πολύ στις αρχές. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ και τσαντιζόμουν πάρα πολύ. Αλλά προσπαθούσα, όπως προσπαθούσα και με τα παιδιά, να μην βγάζω τα νεύρα μου πάνω στο σκυλί. Προσπαθούσα. Και όταν έκανα κανένα λάθος, ζητούσα και συγγνώμη μετά. Για παράδειγμα, μερικές φορές τον έχω πατήσει πραγματικά κατά λάθος. Μπορεί να έχω πατήσει τα ποδαράκια του και κλαίει. Το ποδαράκι μου! Το ποδαράκι μου! Και του λέω συγγνώμη, Λακούλη. Συγγνώμη, Λακίνη, δεν το ήθελα. Εδώ βλέπετε το σκυλί μας. Για αγάπη και στο νερό σου. Σε ευχαριστώ πολύ, μωρό μου, που με κάνεις καλύτερο άνθρωπο. Σε ευχαριστώ.